Ξύπνησε και πάλι όπω φαίνεται έπειτα από δύο χρόνια ο ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μα. Ένα αγρότη από την περιοχή τη Αργολίδα είναι το πρώτο για το φετινό καλοκαίρι θύμα του ιού του Δυτικού Νείλου, ενό ιού που μεταδίδεται μέσω του τσιμπήματο μολυσμένων κουνουπιών. Η έκβαση τη υγεία του αγρότη ήταν καλή όπω ανακοινώθηκε από το κέντρο ελέγχου και πρόληψη νοσημάτων, νοσηλεύτηκε και έχει βγει από το νοσοκομείο. Ωστόσο το περιστατικό κινητοποίησε τι αρμόδιε υγειονομικέ αρχέ στην Πελοπόννησο αλλά και σε όλε τι περιοχέ που βρίσκονται σε καραντίνα λόγω του μεγάλου πληθυσμού των κουνουπιών. Όπω επισημαίνουν οι ειδικοί του Κελπνό, οι περιοχέ κυκλοφορία του ιού κατά το τρέχον καλοκαίρι και μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο δεν μπορούν να προβλεφθούν ακόμη με ασφάλεια, καθώ η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλού παράγοντε. Η πιο ασφαλή υπόδειξη που κάνουν προ όραση οι ειδικοί είναι η συστηματική λήψη μέτρων ατομική προστασία από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια. Ασθενική φαίνεται να είναι η καταπολέμηση των κουνουπιών στο Δήμο Νέστου, κυρίω λόγω αλλαγή αναδόχου τη καταπολέμηση, σύμφωνα με τον υπεύθυνο αγροτικών θεμάτων τη Περιφερειακή Ενότητας Καβάλα, του Ρι Παπαδόπουλο. Ε, η καταπολέμηση στα, στο κουνούπια έχουμε ένα πρόβλημα από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει αυξημένο πληθυσμό ε, στην περιοχή, κυρίω των ε, Νέστου. Ε, από όσο γνωρίζω, γιατί σα είπα, δεν είμαι υπεύθυνο τώρα πλέον στα κουνούπια, αλλά έχει, έχει ξεκινήσει η, έχουν ξεκινήσει οι ανάδοχοι τη νέα διακήρυξη. Επομένω, τρέχουμε πλέον από την προηγούμενη εβδομάδα με του νέου αναδόχου ε, και φαντάζομαι ότι θα, μπει σε, θα μπουν σε ένα πρόγραμμα ε, και οι, και, και, και καταπολέμησε για το φετινό για τη φετινή χρονιά ε, και μάλλον δρομολογείται και για την επόμενη εβδομάδα μία σύσκεψη των φορέων με τους ε, υπεύθυνους ε, για την καταπολέμηση του κουνουπιών ε, για να μπορούν να συντονίσουν καλύτερα τις ε, μετέπειτα δράσει ε, στο, στο θέμα αυτό. Συνολικά, σε μία πενταετία έχουν καταγραφεί 624 κρούσματα και 79 θάνατοι. Κρούσματα λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπου και ζώα καταγράφονταν τα έτη 2010 έω 2014 κατά του θερινούς μήνε σε διάφορε περιοχέ, ενώ η κυκλοφορία του ιού είχε καταγραφεί σε σχεδόν όλε τι περιφέρειες τη επικράτεια. Το 20% αυτών που μολύνονται εμφανίζουν την ήπια μορφή τη νόσου και εμφανίζουν συμπτώματα. Συμπτρώματα γρυπόδου συνδρομή, δηλαδή πυρετό, πονο κέφαλο, καταβολή δυνάμεων, πόνο στου μη και τι αρθρώσει. Επίση, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα από το γαστέντερικό σύστημα, όπω ναυτία, εμετό, διάρεια, πόνο στην κοιλιά, νορεξία, το δέρμα και να διαογκωθούν οι λεμφαδένε. Στην ήπια μορφή τη νόσου, τα συμπτώματα υποχωρούν μέσα σε τρει έω έξι ημέρε. Λιγότερο από το 1% αυτών που μολύνονται παρουσιάζουν τι σοβαρότερε εκδηλώσει από το κεντρικό νευρικό σύστημα, κυρίω εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα και οξία χαλάρη παράλυση τα συμπτώματα στην περίπτωση αυτή μπορεί να είναι πυρετό, πονοκέφαλο, δυσκαμψία στον αυχένα, διαταραχέ συνείδηση και συμπεριφορά, νευρολογικά συμπτώματα, μυϊκή αδυναμία, διαταραχέ όραση. Στη σοβαρή μορφή τη νόσου, τα συμπτώματα διαρκούν για μερικέ εβδομάδε ενώ δεν αποκλείεται να αφήσουν νευρολογικά υπολείμματα. Οι πιο σοβαρέ εκδηλώσει εμφανίζονται συνήθω σε άτομα μεγαλύτερη ηλικία, άνω των 50 ετών, ανασοκατεσταλμένου ασθενεί και γενικά άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν είναι ακόμα διαθέσιμο. Επίση, ούτε και η ειδική θεραπεία για τη λίμωξη που προκαλεί ο ιό του Δυτικού Νείλου. Τα μέτρα προστασία που συστήνει το κελπνό είναι η ένδυση με κατάλληλα ρούχα που καλύπτουν όσο γίνεται περισσότερο το σώμα, συχνά λουτρά καθαριότητα για την απομάκρυνση του υδρότα, χρήση εντομοαπαθητικών, σε ακάλυπτο δέρμα και επάνω στα ρούχα, αντικουνουπικά πλέγματα σε πόρτε, παράθυρα, φεγγίτε, αέρα ο τζακιού, χρήση κουνουπιέρα, ειδικά σε βρέφη και έγκυε γυναίκε, χρήση εντομοκτώνων αέρο, σύμφωνα με τι οδηγίε των συσκευασιών του, χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών που απομακρύνουν τα κουνούπια, τοποθέτηση λαμπτήρων κίτρινου χρώματο στου εξωτερικού χώρου καθώ προσελκύουν λιγότερο τα κουνούπια, κούρεμα γρασίδιου, θάμνων και φιλοσιών όπου βρίσκουν καταφύγιο τα ενήλικα κουνούπια, πότισμα κήπου κατά τι πρωινέ ώρε, απομάκρυνση του στάσιμου νερού από όλε τι πιθανέ αιστείε όπω γλάστρε, βάζα, υδροέ, καθώ σε αυτά τα σημεία συνήθω αφήνουν τα αυγά του τα κουνούπια.